Και επειδή είναι Τετάρτη, τι συνηθίζουμε να έχουμε κάθε Τετάρτη? Την πιο γλυκιά καλημέρα, την πιο όμορφη καλημέρα, την πιο ζωντανή καλημέρα. Είναι ο Πάπα Χρήστος μαζί μας βεβαίως. Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, Κύπρος, καλημέρα στους τηλεθεατές, καλημέρα Ελπίδα. Παναγία μου, κάθε φορά ανυπομονώ για αυτή την καλημέρα, πραγματικά. Κι εγώ πλέον, κι εγώ, μ' αρέσει. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, άνοιξη πλέον, πολύ άνοιξη. Mm-hmm. Άνοιξη και μέσα μας. Και όλα πάνε όμορφα, επικοινωνία τηλεφωνική πάρα πολύ με τον κόσμο, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή γίνεται ένας σχετικός χαμός. Εύκολα, δύσκολα, αλλά είμαι εκεί με την καρδιά μου, με την ψυχή μου, με την υπομονή μου, με την έννοια μου. Μπορούν όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο 697-208-4377. Ακριβώς. Και περιμένουμε βέβαια μεγάλη εβδομάδα, όμορφα πράγματα. Πάτερ μου, το ότι δίνετε το τηλέφωνό σας ζωντανά και σας ακούει εκτός από την Κύπρο, όλη η Κύπρος και όλος ο κόσμος, γιατί δορυφορικά το ρίκε πέμπει από παντού, πραγματικά αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα. Έχει ανάγκη από κάποιον να το στηρίξει. Είμαστε. Μια παρέα είμαστε, μια οικογένεια. Ο ένας να νοιαστεί τον άλλον. Ίσως σήμερα εγώ αυτούς και αύριο μπορεί να νοιαστούν αυτοί εμένα. Σωστά. Προσευχές ο ένας για τον άλλον, χαμόγελο ο ένας για τον άλλον, αγάπη ο ένας για τον άλλον, για να γίνεται η μέρα μας και η ζωή μας πιο όμορφη, πιο δυνατή. Να περνάμε τα προβλήματα, να περνάμε τις δυσκολίες. Αλλά θέλει ο ένας τον άλλον όμως, μόνος του, έλεγε η γιαγιά μου. Το τρώει ο λύκος τον καθένα. Μαζί. Ωραίο. Μαζί. 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 Το μαζί. Πάτερ μου, είμαστε λίγες μέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Ωραία, μεθαύριο. Ναι. Τετάρτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, ναι, ξεκινάμε. Ναι. Είναι τεσσάρων. Μια διαφορετική Μεγάλη Εβδομάδα φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται, λόγω των διαταγμάτων των οδηγιών, δεν θα μπορούν οι πιστοί να προσέλθουν στις λειτουργίες ή τουλάχιστον θα είναι περιορισμένος ο κόσμος. Δεν έχω ακούσει ακριβώς. Εμείς θα εναλλάσσουμε τον κόσμο, δεν θα έρχονται κάθε μέρα οι ίδιοι. Θα έρχονται κάποιοι σήμερα, κάποιοι αύριο, κάποιοι το πρωί, κάποιοι το απόγευμα. Κάποιες άλλες ώρες για εξομολόγηση. Τα έχουμε βολέψει, όλοι να βολευτούμε. Όλοι να βολευτούμε. Το κυριότερο όμως είναι μέσα από την Αγία Εβδομάδα, μέσα από τα πάθη του Χριστού, τα μηνύματα όλα αυτά που πρέπει έτσι ο καθένας μας να πάρει. Και ξεκινάμε μηνύματα, αγάπη μου, μηνύματα. Πω ότι εάν τα πάρουμε ένα-ένα, η κάθε μέρα τι ομορφιές έχει. Σάββατο του Λαζάρου. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Πώς μπορούσε να το φανταστεί η ανθρωπότητα μέχρι να έρθει ο Χριστός ότι θα μπορούσε να σκεφτεί ή να δει ή ακόμα περισσότερο να ζήσει μια Ανάσταση. Μια ψυχούλα, ένας άνθρωπος που ήταν και φίλος του Χριστού βρέθηκε μέσα στο μνήμα και είχε ήδη 4 μέρες εκεί. 4 ολόκληρες μέρες είχε τελειώσει η ζωή του. Και όμως δεν είχε χαθεί, δεν είχε εξαϊλωθεί, δεν είχε εξαφανιστεί. Υπήρχε εκεί. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει μια φράση. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Έλα έξω. Έλα. Και ήρθε. Για να μας δώσει την ελπίδα της Αναστάσεως της δικής του. Αυτό ήταν το παράδειγμα του Λαζάρου, ότι κοίτα, έρχεται η Ανάσταση δικιά μου. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού ποια ελπίδα μας δίνει? Μας γεμίζει την προσδοκία και την Ανάσταση και της δικιάς μας. Πόσες φορές σκέφτομαι όλους αυτούς που έχουν χάσει παιδιά, δικούς τους ανθρώπους, αγαπημένους, γονείς και μάλιστα σε νέες ηλικίες, σε μικρές ηλικίες.
Πόσες φορές σκέφτομαι τι ελπίδα είναι η Ανάσταση του Χριστού, έτσι, που θα είναι και η Ανάσταση δικιά μας κάποια στιγμή, που θα ξαναβρεθούμε όλοι μας οι άνθρωποι. Έχει τη Μεγάλη Παρασκευή ένα υπέροχο κομμάτι η Εκκλησία μας, ύμνο. Ναι. Είναι η προφητεία του Εζεκίλ, που περιγράφει εκεί ο Εζεκίλ αιώνες πριν τον Χριστό, περιγράφει τι θα γίνει με την Ανάσταση των ανθρώπων. Θα έρθει η ώρα, λέει, που θα σαλπίσει ο άγγελος και θα αρχίσουν, λέει, τα μέλη κάθε σώματος να μαζεύονται. Και αν έχουν διασκορπιστεί και αν τα έχουν φάει τα άγρια θηρία και αν τα έχει πνίξει, λέει, η θάλασσα και έχουν βρεθεί στο βυθό της θάλασσα, και αν έχουν λιώσει και αν έχουν καεί, θα ξαναβρεθούν τα κομμάτια μας, τα κοκαλά μας, τα χέρια μας αυτά, και θα ξαναείμαστε ένας Παπαχρίστος, μία ελπίδα και οι μυριάδες των ανθρώπων, θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί μπροστά στο Θεό μας. Και εκεί θα βρούμε και τους αγαπημένους μας, αυτούς που έφυγαν. Και πάμε λοιπόν και φεύγουμε από το Σάββατο του Λαζάρου. Και πάμε στην Κυριακή των Βαΐων. Βαΐων, πω πω, εκεί ο Χριστός μπαίνει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα. Και τον περιμένουν, δεν μπαίνει βέβαια με πολυτέλειες. Πάνω σε ένα γαϊδουράκι μπαίνει. Έτσι. Αλλά ο κόσμος όμως, όλοι αυτοί που τον γνώρισαν, που τον έζησαν, που τους θεράπευσε, αυτούς τους ίδιους ειδικούς τους ανθρώπους που τον άκουσαν, που τον είδαν, που τον γεύτηκαν, όλοι αυτοί τον περιμένουν, λέει, με βάγια στα χέρια, δάφνες, και κλάδους από φοίνικες. Τον περιμένουν και στρώνουν κάτω, λέει, στο δρόμο, στο χώμα, τα ρούχα τους. Τόσο πολύ χαρά έχουν για να μπει ο Χριστός. Να μπει ο Χριστός στην πόλη τους, να μπει ο Χριστός στον τόπο τους. Και λέω μέσα, άραγε μωρέ, περιμένουμε. Και τι κάνουμε αυτές τις μέρες για να έρθει στον τόπο μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας. Διότι ετούτη εδώ, δες ελπίδα μου, δες τώρα τα γεγονότα. Ακούω με προσοχή. Ετούτη εδώ τον περίμενα, λέει, τον περίμενα. Ναι. Αλλά και ενώ του ζητοχράβγαζαν, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο Σανάη της ψύστης, είναι ύμνος μεγάλος. Τραγουδούσανε, φωνάζανε, κουνούσανε τα βάγια τους. Ενώ λοιπόν τον περίμεναν και τον ζητοχράβγαζαν, 4-5 μέρες μετά, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, αυτοί όλοι οι ίδιοι, παρασυρμένοι από την κακία και το μίσος και τον εγωισμό και τα συμφέροντα των θρησκευτικών τους ηγετών, των αρχιερέων, φωνάζουνε, μαζεύονται ξανά. Και τι φωνάζουν τώρα, πω, τι φωνάζουν? Άρον, στάβρος τον αυτόν. Πάρ τον τώρα και σταύρωσέ τον. Τώρα όμως, μη χάσουμε χρόνο. Και στη σημερινή εποχή, πάτερ μου, όμως, και στη σημερινή εποχή, πόσο εύκολο είναι οι άνθρωποι να παρασυρθούν από την κακία, από τη ζήλια, από το φθόνο. Πω, τι παρατήρηση που έκανες τώρα, βρε Ελπιδάκη μου. Πόσο εύκολα παρασυρώμαστε. Και εκεί κάτω στον Πιλάτο, που ήταν όλος ο λαός, λέει, όλος ο όφλος, δεν βρέθηκε ούτε ένας από αυτούς που τους θεράπευσε, που τους έκανε καλά δικούς τους ανθρώπους, που τους μίλησε, που τους προστάτευσε. Κανένας δεν βρέθηκε. Ακόμα και οι μαθητές τους, σχεδόν όλοι εκτός από δύο, ο Ιωάννης τον αγαπούσε πολύ και ο Χριστός. Και αυτός αγαπούσε τον Χριστό. Και θα σου πω μετά ένα παράδειγμα που δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει μέσα στη γραφή. Και ο Πέτρος. Ο οποίος Πέτρος όμως τον αρνείται και μάλιστα 3 φορές. Μάλιστα. Και με όρκο ορκίζεται. Αλήθεια σας λέω, δεν είδα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω.
ο μαθητής του, που τόσο καιρό ήταν μαζί του, δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω. Πόσες φορές λέμε και εμείς για το Θεό μας, δεν το ξέρω. Και λοιπόν, ο Πέτρος όμως, για να συμπληρώσουμε, ο Πέτρος, ενώ τρεις φορές τον αρνείται, μόλις όμως ακούει τον Πετεινό να λαλάει, που είναι ξημερώματα, θυμάται τι του είχε πει ο Χριστός, ότι πριν αλέκτορ φωνήσει με, τρεις φορές θα με αρνηθεί. Και εξελθόν έξω, λέει, έκλαψε πικρά, μετάνιωσε αμέσως. Αλλά φύγαν οι μαθητές. Ένας μένει. Και κάτω από το σταυρό, αυτός ο ένας, ο Ιωάννης, ο ηχαπημένος μαθητής, και τώρα θα πω κάτι που αποτελεί ύμνο για τις γυναίκες. Ύμνο, τιμή για τις γυναίκες. Ναι. Κάτω από το σταυρό, ναι, μαζί με τον Χριστό, σε όλο το πάθος, ποιες είναι. Η Παναγίτσα μας. Ναι. Παναγίτσα μας. Και οι φιλενάδες της, η παρέα της Παναγίας, είναι εκεί. Είναι εκεί και αναφέρει το Ευαγγέλιο και τα ονόματά του. Μαρία η Τουκλοπά και Μαρία η Σαλόμη. Και οι άλλες, λέει, γυναίκες, είναι εκεί. Είναι. Και μάλιστα πάνω από το σταυρό, ο Χριστός δεν ξεχνάει τη μάνα του. Μια μάνα, μια γυναίκα, μία ύπαρξη, μία ψυχή, ελπίδα μου γλυκιά, που νιώθει πόνο εκείνη την ώρα. Γιατί βλέπει, τι βλέπει, τόσο άδικα ο γιος της, ενώ τους έχει κάνει τόσο καλό, τους έχει θεραπεύσει δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους. Πόσο συγκλονιστικό μιλήσει, αυτό για μια μάνα, αυτή, πόσο συγκλονιστικό να βλέπει το παιδί της, να σταυρώνεται. Και λέει το Ευαγγέλιο ότι διήλθε, λέει, την καρδία αυτής, πέρασε την καρδιά της, ρομφαία δίστομο, πώς είναι, χαζώ αυτό το ψαλί, έτσι μια ρομφαία, ένα μεγάλο μαχαίρι, που τρύπησε, λέει, την καρδιά της και την έκοψε και τη μάτωσε και την πόνεσε, γιατί έβλεπε την αδικία του κόσμου. Λοιπόν, αυτή η Παναγιά, αυτή η μάνα, αυτή η γυναίκα ξέρει, μωρέ, από πόνο. Και αυτό όταν πονάμε, μας νιώθει, μας καταλαβαίνει, μας αισθάνεται. Μην διστάζεται, να διστάζουμε να τρέχουμε στην Παναγιά. Γιατί την καρδιά της την πέρασε πόνο. Και πολύς πόνο. Πάρα πολύς έτσι. Και βέβαια, τι λέει ο Χριστός στον μαθητή του. Ιωάννη, να η μάνα σου. Και στην Παναγιά, μάνα μου, μητέρα μου, να ο γιος. Τι τιμή, μωρέ, έχει εκείνη την ώρα ο Ιωάννης. Και πήρε, λέει, την Παναγιά στα ίδια, στα διαμερίσματά του, στον χώρο του, για να την έχει κάτω υπό την προστασία του και την αγάπη. Ακριβώς. Παπα Χρήστο μου, πόσο ωραία είναι αυτά που μας λέτε, πόσο νιώθουμε πραγματικά όλα τα συναισθήματα που αναδύονται από τα πάθη του Χριστού, αλλά και από τη δική σας την αφήγηση. Τελείωσε ο χρόνος μας, ο τηλεοπτικός. Καθούδα μου, ελπίδα μου, ναι, αυτές τις μέρες, ας αφαιθούμε από τις πολλές τις έννοιες. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε πάρα πολλές δουλειές να κάνουν οι νοικοκυρές, ούτε πολλά πράγματα να σκεφτούμε και να ανακατώσουμε με το μυαλό μας. Έτσι. Ας πάρουμε ένα βιβλιαράκι ή ας ψάξουμε την κάθε ακολουθία. Μπορούμε και στο ίντερνετ να τη βρούμε. Και όσοι πάμε στην εκκλησία, εκεί σε μια γωνιά, στην αυλίτσα, στο προάβλιο, σε μια γωνιά του χώρου, και αν δεν μπορέσουμε να μπούμε εκεί, σε μια γωνιά του σπιτιού μας, και να αφαιθούμε να ακούσουμε τα τροπάρια, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, ή ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος, ο Χριστός πάει στο πάθος του, δεν το αποφεύγει,
Γιατί? Για να μας χαρίσει τη λύτρωση και τη σωτηρία. Ακριβώς. Και επειδή να το πω εγώ, δεν θα το πεις εσύ. Θα ξαναείμαι, λέει, άκου τώρα, και τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Τετάρτη. Δεν πρόλαβα να το πω. Δεν πρόλαβα να το πω. Το προδώσατε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά θα είμαι όμως για να κάνω την ακολουθία το πρωί και τη μία μέρα και την άλλη. Έτσι. Θα είμαι προς το τέλος της εκπομπής. Ακριβώς. Προς το τέλος της εκπομπής. Και Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν και Μεγάλη Πέμπτη θα είστε μαζί μας εδώ. Αλλά λίγο μετά τις 10:30 αφού τελειώσετε κι εσείς τη λειτουργία. Έτσι. Ο Πάπα Χρήστος μαζί μας θα είναι βεβαίως στη Μεγάλη Βδομάδα και να σας πω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, Πάπα Χρήστο μου, είναι και η τελευταία μέρα έτσι που θα είμαστε εδώ στην εκπομπή για τη Μεγάλη Παρασκευή. Οπότε εγώ θα ευχηθώ τα καλά. Μπράβο. Το καλό Πάσχα. Έτσι. Εγώ θα πω. Έτσι. Ωραία. Αυτό θα έλεγα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Σας αγαπάμε. Τα φιλιά μας από την Κύπρο σας. Αχ, πολλά. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά όλοι. Ακριβώς, γεια σας, γεια σας. Αχ, πόσο ωραία νιώθω κάθε φορά που ακούω τον Πάπα Χρήστο μου, πόσο ωραία νιώθω. Και είμαι σίγουρη και εσείς από το σπίτι, το ίδιο νιώθετε με μένα, το ίδιο. Που νιώθει η καρδούλα μου, δεν ξέρω, η καρδούλα μου ηρεμεί, η καρδούλα μου νιώθει πιο χαρούμενη. Αυτό. Λοιπόν.